ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος, λέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος, λέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πάντος, λέσον ημάς, δόξα πατρί Κύριο και Υιό Πνεύμα, την και αείς, της ώρας των αναμήν. Παναγία Τριάς, λέσον ημάς, Κύριε, ηλάς της αμαρτίας, μονές του ασυγχώρησον, σαν αμίας συνάγει, επίσκεψε Κύριε, σε τα σαστηνία συμμορέν και του ονομάτου Ρωσου, Κύριε, λέσον, Κύριε, λέσον, Κύριε, λέσον, δόξα πατρί Πατέρη μόνο εν της ουρανής Αγίας, Θείου το όνομά σου, ελπαιδεύει η Βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και εφ' της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν της ημερών και άθος ημίν τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αμήν. Μόνο θέλετε και πάντη πρέσα και ζήναν δε κρίμα. Ζώτα θέλε σας πόλους εν ουπενίτα μέσα μας κρίμα. Κάρτα από στο κόνιγκες έξα την ηρχάντα. Μες χαρμούς της εμφρίτε τούτε Christus, the Lord, who made them.
Heil, 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 He
onze uur op de barmhartigheid, wij bidden u, luister en wees barmhartig. Ιδεώ μετά υπέρ των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ο μπέδε με βρονζα αρχιπίσκοπ εν πατριάρχ Μπαρθολομαίου. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ τη δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Δόξα ο Θεός ημών δόξας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρίας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ανάπαυσον, Κύριε,
την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σύριο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωτήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή του δούλου σου τότε ανάπαυσον. Είτε άειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αρνή και άρχαντος παρθένος, η θεώνας φόρος κλείσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου αυτού. Έξον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάρχουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ μακαρίας, μνήμης και αιωνίων απάθης της ψυχής και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιγνατίου Ιερέως, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παμπλημένου μα εκουσιόντε και ακούσιον, όπως κύπωσε ο Θεός του άρχισαν να πληθυνθεί και να πάβουν τα ελέη του Θεού τη Βασιλεία του Ουρανού και άφηση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεόημον ετησόμεθα Κυρίου δεηθόμεθα. Ευχαριστούμε Συ Κύριε ο Θεός ημών ότι Σου μόνον το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η Βασιλεία αδιάδοχος και ούκ έστι προσωποληψία παρά Συ, Κύριε. Πάση γάρ ανθρώπης, το κοινόν του βίου έταξας κρέος του όρου πληρωθέντος. Διώσε ηκετεύομεν, Κύριε ο Θεός ημών, των δούλων σου Ιγνάτιον ιερέα, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενων, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντα, εγκόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον. Και ώσπερ επί της γης εν δι' εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της Συ δόξη ακατάκριτον πρόσδεξε, αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας, αυτός δε και την έξοδον του γύρου αυτού εν τη εισόδο των Αγίων σου ποιήσον, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων τον απαιώνωση ευαρεστησάντων συναρρύθμισε. Κυρίου δεηθούμε. Godvande geest en van alle vlees, heb de dood overwonnen, de duivel vernietigd, de wereld het leven geschonken. Heer, schenk ook aan de ziel van je ontslapen, dienaar en medepriester, aartspriester Injas, uw vrede, de plaats van licht, de plaats van vreugde, de plaats van verkwikking, waar alles maar troefheid en tranen verdreven zijn. Goede mens, lievende God, vergeef hem alle zonden die hij door woorden, daden of gedachten heeft begaan. Er bestaat immers geen mens die leeft zonder te zondigen. Gij alleen zijt ook de zondeloze. Uw gerechtigheid duurt in uw waarheid en uw woord is waarheid. Nieuw zijt omen. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κειμενού δούλου σου, Ιγνατίου Ιερέως Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρτοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Dat Christus onze waarachtig God die heeft ook. Hij zij de opstanding en het leven en de rust van ons slapen dienaar. Christus onze God en tot u zijn we onze lof. Evenals tot uw beginloze Vader en uw algeheel goed en levend makende geest. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Και αναστάσε νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ,
του Αγίου και Δικαίου Φίλου Αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, την ψυχήν των εξημών μεταστάντων λόγω αυτού Ιγνατίου Ιερέως, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιώνια ημνή. Christus, onze God, ontferm u over ons en red ons. Amen. Et fortuna io pater unimon, Kyrie Iesu Christe, o Theos, eleison che soson imas. Amen. Votre toute sainteté, Père et Maître, à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de notre archevêché, l'archevêché de Belgique, de l'exarchat des Pays-Bas et de Luxembourg, et juste avant de célébrer le 25e anniversaire de notre paroisse, nous sommes particulièrement honorés et heureux d'accueillir votre toute sainteté. Cela fait presque 25 ans jour par jour que votre sainteté a visité la paroisse de Saint-André à Gand, fondée par mon regrette père, l'archiprêtre Ignace Pextat, que vous avez bien connu. Ici, nous sommes souvenons de père Ignace comme l'un des pionniers de l'Église orthodoxe en Flandre. C'était en 1969 que votre célèbre prédécesseur, le patriarche Athénagora, a reçu notre famille en audience. Votre sainteté se trouvait à ses côtés en tant que jeune diacre. Lors de plusieurs rencontres ultérieures, nous avons toujours fait l'expérience de votre conviviale chaleur paternelle. Il y a exactement 30 ans, le 11 novembre 1989, en tant que métropolite de Philadelphie, vous avez consacré mon frère comme moine et lui avez donné le nom Athénagoras. Un jour plus tard, vous l'avez ordonné diacre. Nous profitons de cette cérémonie pour féliciter le métropolite Athénagoras à l'occasion de cet anniversaire, et le remercier pour ses efforts inlassables en tant que pasteur de cet archevêché. Sur les traces de notre père, le père Ignace, mon frère, alors archidiacre, et moi, avons fondé cette paroisse. Nous avons consciemment choisi de dédier la paroisse au saint roi et égaux aux apôtres Constantin et Hélène. Ces saints nous relient à la grande ville et siège de patriarcat œcuménique et à la croix précieuse et vivifiante que Sainte Hélène a trouvée à Jérusalem. Notre paroisse s'est installée dans l'un des plus anciens lieux de culte de la ville. La chapelle Saint-Josse, de la maison des passants qui l'accompagnaient, ont été fondés en le 14e siècle et ont été attestés comme un phare de l'hospitalité. Le complexe offrait un abri aux pauvres et aux étrangères et servait le but très chrétien de la philoxénia.
Au cours de sa longue histoire, le complexe a été utilisé à diverses fins jusque début des années 1990, où il était dans un état très délabré. La chapelle Saint-Josse elle-même était devenue un entrepôt. Depuis lors, la complexe a été entièrement rénovée dans les respects de sa propre histoire. Et pendant la restauration, nous avons réussi à préserver les éléments historiques et architecturaux précieux, mais à les restaurer dans un cadre byzantin très reconnaissable pour les croyants orthodoxes. Les boiseries des meubles et l'iconostase ont été réalisées à Thessalonique, tout comme les polyhélios. Les fresques ont été réalisées par l'iconographe russe Yaroslav Dobrynin, qui a travaillé pendant presque un an. Beaucoup d'icônes sont le résultat de notre cours annuel d'icônes. En bref, l'aménagement d'une église orthodoxe avec ses traditions byzantines dans un édifice religieux médiéval peut être qualifié de particulièrement réussi. Ce bâtiment peut à nouveau être à la hauteur de sa vocation originelle. Notre paroisse offre un foyer non seulement pour le programme liturgique chargé, mais pour tous les croyants orthodoxes qui de près ou de loin trouvent réconfort et consolation dans cette église. Notre église accueille des croyants orthodoxes de toute origine, et cette diversité offre une grande richesse dans et par l'Eucharistie. Tous les croyants forment une communauté, chacun avec ses propres langues. La Pentecôte est un mystère vivant, permanent dans notre paroisse. Dans notre église, nous célébrons les services liturgiques en néerlandais, la lingua franca de tous les paroissiens, mais nous prions et chantons aussi en grec, en slavon, en roumain et en géorgien. De cette façon, tous les paroissiens peuvent se sentir connectés dans la grande famille orthodoxe qui est l'Église. Dans notre communauté, nous sommes aussi attentifs à la jeune génération à qui nous transmettons notre tradition orthodoxe. Notre paroisse entretient des contacts étroits avec nos églises sœurs. Nous nous réunissons régulièrement dans la chapelle œcuménique voisine. Nous sommes également une église ouverte et accueillante qui est visitée par de nombreux passants occasionnels et par les touristes qui visitent la ville. Notre église est devenue une perle de et pour cette ville. Nous sommes donc très heureux de pouvoir témoigner de cette hospitalité à votre sainteté et à votre suite. Nous sommes également ravis d'accueillir aujourd'hui le vice-président de la nouvelle Commission européenne, M. Margaritis China. Connaît très bien Bruges, ayant étudié au Collège d'Europe et IA, ayant rencontré son épouse. Nous sommes également très heureux de la présence de Monseigneur Laude, arch-évêque de Bruges, ainsi que de certains de ses prêtres, diacres et religieuses. La pasteur Yannicka de Prente de l'Église protestante, et le référent Father Augustin Nwakwe de l'Église anglicane. Uni est également présenté aujourd'hui. Ensemble, il est témoignant que nous prions et travaillons ensemble pour l'unité de nos Églises. Un mot de remerciement particulier va à M. Carl de Calvé,
de la province de Flandre occidentale, à Monsieur Dirk de Faure, maire de la ville de Bruges, aux conseillers municipaux présents, merci à toutes et tous. Je voudrais terminer ce brève discours en invitant le plus jeune membre de notre paroisse à s'approcher de votre sainteté afin de témoigner humblement de notre affection et de notre gratitude. Enfin, pouvons-nous demander à votre sainteté, votre toute sainteté, la bénédiction sur nous tous de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, tout en vous donnant l'assurance de nos prières, afin qu'il puisse vous garder à la tête de notre Église orthodoxe pour de nombreuses années à venir, Ispola et Despota. Ιερότατε ποιμενάρτα της Θεοσός του Ταύτης Επαρχίας, Ιερότατε αδελφέ Άγιε Κοινωνίας, ευλαβέστατοι πατέρες, πρεσβύτεροι και διάκονοι, εξοχότατε μουσίλιο κουβερνέρ, εξελάνς σερ φρέρ Ταμεκλής, μουσίλιο μέρ, με φρέρ εμεσέρ, γένεμε. Με μεγάλη συγκίνηση και χαρμοσύνη, ενούντες και ευλογούντες των Θεών των Πατέρων μας, πραγματοποιούμε εν το πλαισίο της Πατριαρχικής ημών παρουσίας εις την Ιερά Μητρόπολη Βελγίου, με αφορμή την συμπλήρωση 50 ετών από τη συντρίσεώς της, την προσκυνηματική αυτήν επίσκεψη εις την ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Νημορεύοντες με την βλαβία των δύο τούτων μεγάλων Αγίων της πίστεώς μας και θαυμάζοντες των ένθεων αποστολικών ζήλων αυτών και τα μεγάλα και εξαίσια τα οποία εργάστησαν ο Μέγας Κωνσταντίνος και η μήτηρα αυτού Ελένη εν τη Εκκλησία και προσύνεγκον εις αυτήν, διαπιστώνομεν ασμένος ότι ο ζήλος αυτών δεν εξέλιπεν από την ζωή του λαού του Θεού και συνεχίζει να εμπνέει τους πιστούς προς διάδοση του Οικουμενικού Μηνύματος της Σωτηριώδους Θείας Οικονομίας και του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού. Καρπός Θεού των ιεραποστολικών προσπαθειών είναι και η ενορία αυτή, αμυτός των κόπων σας, αδελφέ Άγιε Βελγίου, από της περιόδου ακόμη κατά την οποία διοικονούσατε των πολιών προκάτοχών σας, Μητροπολίτην Παντελεήμονα, ως αρχιδιάκονος αυτού. Γνωρίζομαι ότι επί εξάμηνων περίπου, εδώ ιερούργοι ο κατασάρκα πατήρ σας, ο αείμνηστος πατήρ Ιγνάτιος, ο σεμνός και ενθουσιώδης εργάτης της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Οι αυτές προσωπικότητες όσοι του αειμνίστου πατρός σας εγένοντο γέφυρε και συνέδεσαν την καθημάς Ανατολή, το ήθος και την ευλάβεια της Ρωμιοσύνης με τον ιδιαίτερον πολιτισμό και τα κοινωνικά και πνευματικά στοιχεία της Δύσεως, όπου και διαβιούν σήμερον πολύ ορθόδοξοι αδελφοί μας με διαφορετική εθνική καταγωγή. Ενθυμούμεθα λοιπόν αυτήν την ιεράν ώραν το όνομα και την λεβιτική φυσιογνωμία του πατρός Ιγνατίου. Ατενίζομαι εν συγκινήσει το ηλαρόν του προσώπου του εν τόπο αναπαύσεως και αισθανόμεθα την ψυχή του παρούσαν εντάφα. Ενθυμούμεθα την οικογένειά σας ως προσκυνητάς εις την αδίκως σιωπόσαν ακόμη ιεράν θεολογικήν σχολήν της Χάλκης, ότε ήλθετε προς τον Μέγαν εμπατριάρχης προκάτοχον ημών Αθηναγόραν, εξού ενεπνέστημεν το ειδικό σας όνομα, αδελφέ Αθηναγόρα,
ότε και ως διάκονος τότε ημετριώτης ημών, εγνωρίσαμεν και συνεδέθημεν με θυμών παγική. Τον βλέπουμεν τον πατέρα Ιγνάτιον ως σύμβολον μιας εποχής, η οποία ηγένετο απαρχή της συζεύξεως πέριξ της Αγίας Τραπέζης, προσώπων διαφορετικών μεν πολιτισμικών, γλωσσικών και άλλων χαρακτηριστικών, εμφορουμένων όμως από την αγάπη και την πίστη εις Χριστόν κατά την φωταγή παράδοση της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Η ποικιλία της πολιτισμικής προελεύσεως των πιστών συνεχίζεται και σήμερα με τα παρέλευση 24 ετών από τις ιδρύσεως της ενορίας δια της ευόρκου διακονίας του φιλτάτου κατά σάρκα αδελφού σας πατρός Μπερνάρ, ο οποίος ακολουθεί το πρότυπο του οικείου ποιμενάρχου, πρότυπο το οποίο διδάσκει την ενότητα εν ονόματι του κοινού ποτηρίου της ευχαριστίας, την προώθηση του διαλόγου με τους δικούς χριστιανούς αλλά και τους ετεροθρήσκους, με τους οποίους συμβιούμε εις τας κοινωνίας μας, και ακόμη την αγάπη προς πάντας, την κοινωνική αποστολή και μαρτυρία της Εκκλησίας, τον διάλογο με τον σύγχρονο πολιτισμό, εντός του οποίου είμεθα υποχρεωμένοι να ζούμε, και έπια τη μεταμόρφωση του οποίου οφείλουμε να εργαζόμεθα. Το έργο τούτο απαιτεί από την ημετέραν πλευρά γνώση των αδιεξόδων και προβλημάτων του συγχρόνου πολιτισμού, αλλά και εντοπισμών και αξιοποίηση των θετικών προοπτικών. Είμεθα βέβαιοι ότι η ένταση μεταξύ χριστιανικής ταυτότητος και των απαιτήσεων του μοντέρνου τρόπου του βίου είναι μεν αναπόφευκτος, δύναται όμως να λειτουργήσει λυσιτελώς και δημιουργικώς για την καλή μαρτυρία ημών εν το κόσμο. Επισκεπτόμενη την ενορία αυτήν, αγαπητοί, αποκτούμε μία ακόμη ευκαιρία να επενέσουμε το επιτελούμενο εν τη Ιερά Μητροπόλη Βελγίου έργων εξαγγελίας του Ευαγγελίου και ευχαριστιακής πραγματώσεως της Εκκλησίας, το οποίο δια του διαλόγου προβάλλει τα μέγιστα εις καρδίας και διακονίας των ανθρώπων το μεγαλείο της Ορθοδόξου πίστεως και πνευματικότητος. Μετέχοντες της Θείας Ευχαριστίας, διαχειρίσει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσευχόμενη εν ιερά συνάξη υπέρ της Οικουμένης, καλούμεθα να συνεχίσουμε την λειτουργία μετά την λειτουργία και να δίδουμε την μαρτυρία περί της αληθείας της πίστεώς μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων, μοιραζόμενη τας δωρεάς του Θεού με θολοκλήρου της ανθρωπότητος, υπήκοη προς την σαφή εντολήν του Κυρίου πρώτης αναλήψεώς του, και έσε στέμι μάρτυρες έντε Ιερουσαλήμ και εμβάσει τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός της Εκκλησίας μας, αδελφοί και τέκνα Ιγκυρίο. Δεύτε είδομεν την αλήθεια, την οδόν, την ζωή, την Ανάσταση των Κύριών μας Ιησούν Χριστών, εν το μέσο της ευχαριστιακής συνάξεως των πιστών, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς. Η χάρις του ας επιστηρίζει το πνευματικό έργο και την βημαντική διακονία της ενορίας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπρουζ, επί έτη πολλά, ώστε να δοξάζεται εν πολλές γλώσσες, αλλά εν μια πίστη, τη ορθοδόξο πίστη, λυσιτελώς το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του εντριάδη προσκυνουμένου Θεού των Πατέρων μας. Αμήν. Κύριε Μπερνάρ, με παιδί κατόπου λεκτής. Thank you.
pour le père Bernard, la croix du Saint et Grand Concile de Crète. Axios. Axios. Vous me permettez. Vertaling van wat zijn alheiligheid, de Ukrainische patriarch, ons vanavond heeft gebracht. Hij is bijzonder verheugd om vanavond in ons midden te zijn in deze parochie van de heiligen Constantijn en Helena. Heiligen die een voorbeeld zijn voor de getuigenis van het christelijke aanwezigheid in de wereld. En hij heeft dan vooral ook beklemtoond het belang van het missionaire werk. Een missionair werk dat noodzakelijk is, vooral in deze tijd in welke wij leven. En hij heeft dan als voorbeeld gegeven dit van vader Ignaz, die een voorbeeld was van een pastoraal sociaal werk, een man van cultuur die gewerkt heeft ook in een geest van grote openheid en altijd klaar stond voor iedereen. En hij zegt, wij gedenken vanavond in het bijzonder vader Ignaz, dat hebben we ook gedaan in een korte dienst van nagedachtenis. En hij herinnert zich in het bijzonder ook het bezoek dat vader Ignaz en zijn gezin gebracht hebben in 1969 aan het Theologisch Instituut van Chalki en dat hij hem daar voor het eerst heeft ontmoet. Het is ook om die reden, want de bedoeling van dit bezoek was een ontmoeting met de Ecumenische Patriarch Athenagoras, en het is ook om die reden, zegt hij, dat ik aan u, dus aan de metropoliet van België, de naam heeft gegeven van patriarch Athenagoras, Athenagoras. Vader Ignaz, zegt hij, herinneren we ons ook als een man van liefde. Een man van liefde voor Christus, een man van liefde voor de medemens en voor de traditie van de orthodoxe kerk. 25 jaar geleden is deze parochie opgericht en zegt hij tot uw dienaar, u bent opgevolgd door uw eigen broer. En die werkt verder mee aan het ideaal van de eenheid van de christenen. Een dialoog ook met de moderne wereld. En die dialoog die is onafwendbaar. We zijn daartoe geroepen om een dialoog te hebben met de moderniteit. We wensen u veel geluk in uw werk hier en in het werk van deze parochie, in het pareltje van deze stad die Brugge heeft. En dan heeft de Ecumenische Patriarch ook herinnerd aan woorden uit de synaxis van de synode van 2016, die plaats gehad heeft op het eiland Kreta, waarbij de tekst zegt dat iedereen uitgenodigd wordt om de liturgie na de liturgie in praktijk om te zetten. Kom en ontvang het licht van het avondloos licht, heeft hij geciteerd uit de mooie dienst van de Paasnacht. Want inderdaad, zegt hij, we leven voortdurend en altijd in de hoop van de opstanding. De opstanding van Christus, die ook onze persoonlijke opstanding wordt. De genade van God zij altijd met u. En ik weet het, u viert hier de liturgie in vele talen, maar u heeft eenheid in het geloof. Dank u. J'ai compris rien du tout. Je pourrais quand même dire que je n'ai pas improvisé. Il y a beaucoup de témoins qui peuvent dire ça, que je n'ai, ceux qui connaissent le grec et ceux qui connaissent le flamand, ils peuvent en témoigner.
votre toute sainteté. À l'occasion de votre visite, je voudrais, au nom de notre paroisse de Bruges, vous donner ce tableau, qui est peint d'un artiste flamand, José Van Hucht. Cette petite rue se situe au cœur du centre de ville de Bruges, qui mène sur la place de l'Hôtel de Ville, et c'est sur cette place que Bruges a été fondée. Est-ce que notre église est ici? Bartolomeu, tu Panagiota.